Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και οι πολίτες άρχισαν να προετοιμάζονται για το γιορτινό τραπέζι της Κυριακής. Η κίνηση στις υπεραγορές είναι ανεβασμένη, μπορούμε να πούμε, ωστόσο οι πολίτες είναι προβληματισμένοι για τις τιμές. Μας έχουν κάνει αρκετά παράπονα οι πολίτες για τις υψηλές τιμές, όχι μόνο των τροφίμων, αλλά γενικότερα. Να πούμε μόνο ότι αν συγκρίνουμε τις περσινές τιμές του κρέατος με τις φετινές, με βάση τα δεδομένα, τα στοιχεία που δημοσίευσε η υπηρεσία του καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου χθες, βλέπουμε μια αύξηση της τάξης του 20% σχεδόν στα κρέατα, ενώ για τα εδέσματα τα πασχαλινά όπως οι φλαούνες βλέπουμε και εκεί μια αύξηση περίπου 22%. Τώρα, παρά αυτά οι πολίτες πρέπει να ψωνίσουν, ήρθαν να πάρουν τα φαγητά τους, να ετοιμάσουν το οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής. Α, μας ακούς, Έλενα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στη δήλωση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ένας καταναλωτής. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχουν ανέβει πάρα πολύ από πέρσι, από πρόπερσι. Οπότε είναι ένα πρόβλημα για αυτούς που δυσπραγούν, δυστυχώς. Έχετε τραπέζι σπίτι σας? Όχι. Κατά πάσα πιθανότητα, δεν είμαι σίγουρη, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Και κάτι πρέπει να γίνει. Και γιατί δεν ξέρω αν είναι μόνο για τις τιμές μέσα στις υπεραγορές, αλλά και η βενζίνη, το πετρέλαιο, όλα αυτά είναι απελπισία. Λοιπόν, αυτά από την αγορά και πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Χρήστο Πιέρη, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας.